Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το πανκρίτιο τουρνουά τρίσποντου μπιλιάρδου που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Dynamics στο Ηράκλειο. Μετά από συγκλονιστικές μάχες στην πρώτη θέση του τουρνουά κατέλαβε ο Κώστας Πρέκας από το Ηράκλειο. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Στέφανος Καμιλάκης από τα Γανιά, ενώ τρίτος κατετάγει ο Νίκος Βούλγαρης από το Ηράκλειο. Όπως πάντα η οικογένεια Ζόγα προσπαθεί να κάνει μια διοργάνωση καθόλου τέλεια. Νομίζω ότι άλλο σχόλιο δεν χρειάζεται. Μετήχαν από την Ιεράπετρα, από το Ηράκλειο, από τα Χανιά, από το Ρέθυμνο. Πράγμα που αποδεικνύει ότι στην Κρήτη αγαπάμε το τρίσποντο και τα χιλιόμετρα δεν μας εμποδίζουν. Μετά από πολύ καιρό αποχής, με μεγάλη μου χαρά, συμμετέχω σε ένα παγκρίτιο τουρνουά τρίσποντου γαλλικού που διοργάνωσε η οικογένεια Ζόγα σε αυτό το υπέροχο χώρο που διαθέτει στο Ηράκλειο. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, οι συμμετοχές ήταν αρκετές από όλη την Κρήτη. Με μεγάλη μου χαρά είδα ότι η Ιεράπετρα έδωσε πάρα πολλές συμμετοχές, γιατί η Ιεράπετρα ήταν ένα αδύναμο κομμάτι της Κρήτης, αλλά με μεγάλη μου χαρά είδα ότι δυναμώνει πάρα πολύ. Και ελπίζω σε καλύτερες μέρες στον μπιλιάρδο. Δηλαδή βλέπω ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Η διοργάνωση σας φάνηκε καλή? Η διοργάνωση από πλευράς χώρου, από πλευράς ησυχίας, από πλευράς συμμετοχών, δυναμικής παιχτών κλπ. Ήταν νομίζω πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαίως μπορούμε καλύτερα, γιατί νομίζω ότι όλοι οι παίκτες, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι οι παίκτες έχουμε μια μεγάλη αποχή από το παιχνίδι. Με αποτέλεσμα το προσδόκιμο να είναι τόσο υψηλό, αλλά τώρα ξεκινάμε νομίζω και έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης μπροστά μας. Στο τουρνουά συμμετείχαν συνολικά 32 παίκτες από όλη την Κρήτη. Μας χαρά, πραγματοποιήσαμε αυτό το διήμερο Σαββατοκύριακο στο χώρο μας παγκρίτιο τουρνουά τρισπόντου με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ιεράπετρα. Γίνανε αγώνες υψηλού επίπεδου, το κοινό ανταποκρίθηκε πάρα πολύ και το τουρνουά είχε μεγάλη επιτυχία και από θέμα ησυχίας και από θέμα ποιότητα κόσμου και από θέμα ποιότητα και σκαραμπόλες, που είναι το άθλημα Παύλα Χόμπι μας που το αγαπάμε πάρα πολύ.